Κόμβος του Ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη πρόκειται να καταστεί η Κύπρος, όπως συμφώνησαν Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση που είχαν στις 11 Μαΐου οι δύο ηγέτες στο Ισραήλ. Την αποκάλυψη έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος εμφανίστηκε με την απόλυτη βεβαιότητα και αποφασιστικότητα ότι το έργο θα προχωρήσει. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε εκ νέου για Συμμαχία Δημοκρατιών της Ανατολικής Μεσογείου ανάμεσα σε Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, προχωρώντας τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το σχέδιο στο οποίο επικεντρωθήκαμε είναι η παροχή του Ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγού από τα δικά μας πεδία αερίου στις εγκαταστάσεις υγροποίησης που θα οικοδομήσουμε στην Κύπρο. Η διασύνδεση θα εκτοξεύσει σε νέα ύψη την Ισραηλινή οικονομία και θα ενισχύσουμε τη θέση του Ισραήλ ως ένα σημαντικός διεθνής ενεργειακός πάροχος. Με δεδομένη την πολιτική απόφαση Χριστοδουλίδη Νετανιάχου, ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Ισραήλ για την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας κατασκευής αγωγού διασύνδεσης των δύο αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Εκείνο το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι αληθές. Το ένα είναι το θέμα του Ισάη Αφροδίτη και το άλλο είναι ο σχεδιασμός, πέραν του σχεδιασμού, να αρχίσει να μπαίνει, να είναι σε πορεία υλοποίησης. Ο Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε ότι η πρόταση σύνδεσης του ακροτελεύτιου οικοπαίδου της Κυπριακής ΑΟΣ Αφροδίτη με το Ισραηλινό Ισάη μέσω αγωγού προήλθε από τη Λευκοσία και διευκρίνησε ότι ο EastMed λαμβάνει στην πραγματικότητα μια άλλη μορφή. Ο EastMed, σας λέω ότι θα είναι ένας διάδρομος, παραμένει. Είναι πλέον αντί pipeline, να το πω αγγλικά, αγωγός, ο οποίος να είναι μια σύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη, μπορεί να γίνει μέσω Κύπρου και να υπάρχει ένας, ας τον πω, virtual αγωγός, ο οποίος θα συνδέει την Κύπρο με την υπόλοιπη Ευρώπη σε μορφή υγροποιημένη. Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα από τη στιγμή της οριστικής συμφωνίας, στην οποία εμπλέκονται και κατασκευαστικές εταιρείες, η υγροποίηση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 χρόνια, ενώ για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς το διάστημα μειώνεται στους 18 μήνες.